Κύριε Γκέρα, καλησπέρα. Θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από αυτή την προσπάθεια αλλαγής πολιτικής ατζέντας που είδαμε το τελευταίο διάστημα από πλευράς κυβέρνησης, την ώρα δηλαδή που περάσανε κάποια υπόδεινα μέτρα, οριζόντιες μειώσεις στις συντάξεις, περικοπή στο ΕΚΑΣ, τα οποία τα βλέπουμε στην πορεία και θα τα δούμε και μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε και θα κορυφωθούν. Θέλω να μου πείτε πώς είδατε αυτή την προσπάθεια αλλαγής ατζέντας από την κυβέρνηση με αποκορύφωμα τη συνταγματική αναθεώρηση. Κοιτάξτε να δείτε. Κύριε Ράιδο, μετά την ψήφιση των μέτρων για την φορολόγηση των Ελλήνων και σε συνδυασμό με το ασφαλιστικό, η κυβέρνηση, βρισκόμενη με την πλάτη στον τοίχο, προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα. Και στα πλαίσια αυτά, συζητάει για συνταγματική αναθεώρηση. Είναι καθαρά προσχηματική η θέση της, ουδέν ενδιαφέρον έχει, διότι μια συνταγματική αναθεώρηση απαιτεί περισσότερη σοβαρότητα, απαιτεί συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών κομμάτων. Και όσον αφορά και το θέμα της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν μπορεί αυτό να αποτελεί από μόνο του αιτία για εκλογές. Ως εκ τούτου, όλα αυτά είναι για να αλλάξουν ατζέντα και είναι σε πολύ δύσκολη θέση η κυβέρνηση. Ο λαός πλέον αντιλαμβάνεται το μεγάλο ψέμα το οποίο έζησε, τη μεγάλη εξαπάτηση που υπέστη, και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι κάνει ό,τι μπορεί η κυβέρνηση για να ξεφύγει από αυτό. Την ίδια ώρα βλέπουμε για κάποιες συμπεριφορές από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη τα οποία προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις. Ο κύριος Πολάκης έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο με τη συμπεριφορά του, η οποία ξεπερνάει τα όρια του οριστικού σε κάποιες των περιπτώσεων. Πρόσφατα τον είδαμε να χειρουργεί στο νέο νοσοκομείο της Σαντορίνης, το οποίο και εσείς έχετε βάλει πολλές φορές στο στόχαστρο στο Μεάρχης Υγείας της Νέας Δημοκρατίας για τις ελλείψεις που υπάρχουν. Θέλω ένα σχόλιο για αυτή την συμπεριφορά, για αυτόν τον δρόμο που διάλεξε να πορεύεται ο κύριος Πολάκης, αλλά και για την τωρινή κατάσταση στην υγεία. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάσταση στην υγεία έχει φτάσει στο απροχώρητο. Έχει διαλυθεί τελείως ο χώρος της υγείας. Ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Ξανθός, κατ' επανάληψη δηλώνει όπου βρίσκεται ότι η υγεία βρίσκεται στα όρια του λειτουργικού blackout. Νομίζω ότι με φιέστες και κόβοντας κορδέλες δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Η κυβέρνηση αγνόησε τις 4.500 προσλήψεις που είχε διασφαλίσει κατ' εξαίρεση ο πρώην Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης της Νέας Δημοκρατίας και νυν Πρόεδρος του Κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το 2014 για την πρόσληψη 4.500 ατόμων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η κυβέρνηση έθεσε ως προτεραιότητα άλλες προσλήψεις για την ικανοποίηση ημετέρων, όπως ας πούμε στην ΕΡΤ, με αποτέλεσμα όλα τα νοσοκομεία της χώρας αυτή τη στιγμή και τα κέντρα υγείας να βρίσκονται υποκατάρρευση. Τώρα προκυρήσουν θέσεις, παραλαμβάνω, προκυρήσουν θέσεις αυτές που είχαν εγκριθεί επί Νέας Δημοκρατίας. Όμως, όπως καταλαβαίνετε, η προκήρυξη αυτή θα απαιτήσει τουλάχιστον 2-3 χρόνια για θέσεις μονίμου προσωπικού. Ως προς δε τα υπόλοιπα, επικεντρώνεται σε ανανεώσεις επικουρικών γιατρών και ανανεώσεις θητείας προσωπικού. Για το νοσοκομείο της Σαντορίνης, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο κάναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λόγω της σφιχτής δημοσιονομικής πολιτικής στην προηγούμενη τετραετία, δεν μπόρεσε να το λειτουργήσει και δεν πρόλαβε να το λειτουργήσει. Αλλά και αυτή τη στιγμή, κόβοντας κορδέλες, το νοσοκομείο δεν λειτουργεί. Νομίζω και μόνο η ομολογία ότι εκλήθη ο κύριος Πολάκης για να χειρουργήσει είναι μια ομολογία. Επειδή είστε και εσείς γιατρός, εάν ήσασταν υπουργός, θα το κάνατε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι μόνο για φωτογραφίες. Είναι άνευ ουσίας και είναι μία ακόμα ομολογία ότι το νοσοκομείο δεν λειτουργεί, διότι δεν υπάρχουν οι γιατροί στο νοσοκομείο. Θα σας πω επειδή την περασμένη εβδομάδα έκανα μια περιοδία στα νοσοκομεία της Κρήτης, όπως μου είπαν από το Βενιζέλιο νοσοκομείο αλλά και το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Ηρακλείου, οι αεροδιακομιδές από Σαντορίνη το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα, την ίδια ώρα έχουμε κάποια σενάρια τα οποία έχουν και βάση, διότι βλέπουμε κάποιες προσλήψεις εξπρες το τελευταίο διάστημα σε διάφορους τομείς, στην καθαριότητα, στον τομέα των security, της ασφάλειας. Έχουμε σενάρια περί δεξιάς παρένθεσης, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει με διακύβευμα τη ρήξη με τους δανειστές για τα εργασιακά το ερχόμενο φθινόπωρο, αφήνοντας εσάς αυτή την καυτή πατάτα, ούτως ώστε να εισπράξετε την φθορά για να περάσετε την αξιολόγηση με τα εργασιακά. Θέλω να μου πείτε, εάν αφουγκράζεστε αυτή όλη την σενεριολογία. Κοιτάξτε, έχει μια δόση αληθεία σε αυτά τα οποία λέτε. Είναι γεγονός ότι γίνονται προσλήψεις στα νοσοκομεία, κυρίως στις υπηρεσίες της outsourcing που υπήρχαν πριν, όπως είναι security, όπως είναι τραπεζοκόμος, όπως είναι καθαριότητα, γίνονται με ατομικές συμβάσεις. Και βιαστικά σε πολλές περιπτώσεις, παρά τη ρητή απαγόρευση με δικαστική απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια αυτά και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το Σεπτέμβριο ακολουθούν τα εργασιακά, ακολουθεί η αξιολόγηση για τα εργασιακά,
θέματα, στα οποία βεβαίως πρέπει η κυβέρνηση να κλείσει ώστε να πάρει την υπόλοιπη υποδόση των 2,5 δις για να πληρώσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, υπάρχει και αυτό το σενάριο της εκλογολογίας. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα ζητήσουν η Τρόικα, τι θα ζητήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο του Σεπτέμβριο από τα εργασιακά. Μιλάνε για δυνατότητα στους εργοδότες να κάνουν αυτή η ανταπεργία, μιλάνε για ευελιξία αμοιβών, μιλάνε για τον κατώτατο μισθό, μιλάνε για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Δεν έχει ακριβώς οριστεί. Θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση για εκλογές με βάση τις κινήσεις που βλέπετε? Όχι. Παρά το γεγονός ότι κόβει και κορδέλες και εγκαινιάζει διαρκώς έργα και μάλιστα έργα ημιτελή ή εν πάση περιπτώσει έργα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θεωρώ ότι έχει αποφασίσει οριστικά. Ίσως κρατά ανοιχτό ένα εναλλακτικό σενάριο. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο και δεν θα πάει γιατί κανένας δεν πηγαίνει σε εκλογές για να χάσει. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά από τις δημοσκοπήσεις ότι είναι πάρα πολύ πίσω δημοσκοπικά. Επομένως το θεωρώ πολύ δύσκολο να χάνει κάποιος εκλογές για να τις χάσει. Βεβαίως δεν μπορώ να τις αποκλείσω. Μάλιστα. Κλείνοντας τώρα, να δούμε λίγο και τις δημοσκοπήσεις. Εκεί έχει ένα προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Έχει καθαρή παράσταση νίκης. Ωστόσο, τα ποσοστά δεν είναι υψηλά. Και αυτό είναι και το αντεπιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ναι, μεν έχουμε φθορά, αλλά και εσείς δεν την καρπώνεστε επί της ουσίας. Αυτό έχει να κάνει φυσικά και με τον προβληματισμό των πολιτών. Μετά από δύο μνημόνια, είδανε και ένα τρίτο. Και θέλω να μου πείτε, τι είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάσει ως εναλλακτική πρόταση η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να επιστρέψουν οι ψηφοφόροι οι οποίοι την εμπιστεύτηκαν όλα τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε κόμματος. Αποτυπώνει τη δεδομένη χρονική στιγμή, μια δεδομένη κατάσταση. Δεν αποτελεί όμως το απόλυτο εργαλείο της πολιτικής. Είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δημοσκοπικά πάρα πολύ πίσω. Είναι εξίσου γεγονός ότι ένα πολύ σημαντικό ψηφοφόρο του, το 40%, είναι αποφασισμένοι να μην ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Το πού θα πάει ο κόσμος αυτή τη στιγμή δεν το λέει οριστικά. Όμως είναι δεδομένο ότι όταν θα δημιουργηθεί το κατάλληλο πολιτικό κλίμα, όταν θα δημιουργηθεί προεκλογικό κλίμα, το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτόν τον κόσμο πιστεύω ότι θα επιστρέψει, θα οδεύσει προς τη Νέα Δημοκρατία. Η εξαπάτηση στην οποία υπέστησαν οι Έλληνες από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πρωταφωνής στη μεταπολεμική ιστορία του τόπου. Κύριε Κάλλα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι.